Φίλοι και φίλες, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ νόστιμο κέικ, το οποίο περιέχει αγνά προϊόντα, είναι νηστίσιμο, δεν έχει ούτε γάλα, ούτε αυγά, ούτε βούτυρο. Τώρα που ξεκινάει και νηστεία, πρέπει να το φτιάξετε και θα περιμένουμε τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Και μείνετε μέχρι το τέλος για να το δείτε. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα χρειαστούμε πορτοκάλια. Θα χρειαστούμε το χυμό τους, περίπου 550 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Τα υλικά της συνταγής είναι εδώ, τα βλέπετε. Θα υπάρχουν και στην περιγραφή του βίντεο. Τα υλικά αυτά υπάρχουν σε κάθε σπίτι, πιστεύω, εκτός από τα πορτοκάλια, τα οποία θα χρειαστεί να τα αγοράσετε. Θα χρησιμοποιήσουμε 550 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Τα 500 θα αφήσουμε, τα 50 στην άκρη, και τα 500 γραμμάρια θα τα βάλουμε σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Τώρα αν είναι λευκό ή κόκκινο δεν μας ενδιαφέρει. Θα χρησιμοποιήσουμε μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα. Το γλυκό μας σε αυτό το κέικ, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ απλό. Θα συνεχίσουμε με το σπορέλαιο. Είπαμε, είναι νηστίσιμο και θα χρησιμοποιήσουμε σπορέλαιο. Δεν χρησιμοποιούμε βούτυρο, ούτε ελαιόλαδο, ούτε τίποτα άλλο. Θα χρειαστούμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Προσθέτουμε τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς θα δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα και χρώμα στο γλυκό μας. Συνεχίζουμε τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί. Προσθέτουμε το αλάτι. Ανακατεύουμε πάντα καλά για να διαλυθούν όλα τα υλικά. Σε ένα μπολ θα προσθέσουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το baking powder. Ανακατεύουμε καλά το αλεύρι με το baking powder. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε το αλεύρι μέσα στο χυμό πορτοκάλι και τα υπόλοιπα υλικά. Λίγο-λίγο και ανακατεύουμε συνεχώς. Εάν βλέπεις για πρώτη φορά το κανάλι μας, κάνε μια εγγραφή, είναι δωρεάν. Κάνε κοινοποίηση στους φίλους σου, like και άφησε μας το σχόλιο σου. Συνεχίζουμε να βάζουμε το αλεύρι μέσα στο μείγμα μας. Προσοχή στα πλαϊνά. Θα πάρετε και το αλεύρι που βρίσκεται στα πλαϊνά. Θα ανακατέψετε καλά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο μείγμα για το κέικ μας. Η τελική υφή είναι αυτή. Μην ανησυχείτε, όταν θα γίνει θα δείτε πόσο πολύ θα φουσκώσει. Προσθέτουμε το 50 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι που αφήσαμε πριν μέσα στο κακάο. Ήρθε η ώρα για να τοποθετήσουμε στη φόρμα το κέικ μας. Με σπορέλαιο θα λείψουμε καλά τη φόρμα στα τυχώματα και στη βάση.
θα αλευρώσουμε τη φόρμα, έτσι ακριβώς, και τώρα θα τοποθετήσουμε το γλυκό μας. Τοποθετούμε το υλικό που είχαμε στο μπολ. Πρόσοχη, θα τοποθετήσουμε μόνο το μισό. Το μισό μείγμα που είχαμε στο πρώτο μπολ. Και τώρα θα προσθέσουμε το κακάο με το χυμό πορτοκάλι που ανακατέψαμε πριν. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε και σταφίδες στο κέικ μας, προαιρετικά πάντα. Σκεπάζουμε από πάνω με το υπόλοιπο μείγμα. Και είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αέρα και αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για 45-50 λεπτά. Το αυγάζουμε, το αφήνουμε να κρυώσει και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Αυτό ήταν το κέικ μας. Δεν περιέχει ούτε αυγά, ούτε βούτυρο, ούτε γάλα. Είναι καθαρά νηστίσιμο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και αφράτο. Το πόσο αφράτο είναι, δείτε το εδώ. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήμασταν κοντά μας και μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφή, να κάνετε like, να αφήσετε σχόλιο και κοινοποίηση στους φίλους σας. Στο κανάλι μας θα βρείτε και κανονικό κέικ, το οποίο δεν είναι νηστίσιμο. Επίσης θα βρείτε πάρα πολλά άλλα γλυκά, φαγητά και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Γεια σας.